Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώναμι. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνι παράκλητη το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημάς. Τη συνόδου τη πρώτη ανεδείχθη υπέρμαχο και θαυματουργό Θεοφόρε Σπυρίδων πατήριμων. Δύο νεκράσι εν τάφο προσφώνη και οφείνη Χριστού μετέβαλε. Και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, αγγέλους έσχεσι λειτουργούντας ιερότατε. Δόξατος εδοξάσαντι, δόξατος εστεφανώσαντι, δόξα το ενεργούν τη διά σου πάσιν η άμαχα. Καλησπέρα σας. Έχουμε το θέμα απόψε, όπως είδατε, θρησκευτικότητα και θρησκοληψία. Είναι ένα θέμα στο οποίο τα όρια είναι αρκετά ρεστά, γιατί υπάρχουν εκδηλώσεις οι οποίες εξωτερικά μοιάζουν και γι' αυτό πρέπει να εξετάσουμε εις βάθος αν ανήκουν στον ένα χώρο ή στον άλλον. Και ιδιαίτερα στις μέρες μας προχωράει αυτή η σύγχυση, επειδή οι άνθρωποι ως επί το πλείστον έχουμε απομακρυνθεί από την παράδοτη πίστη και κυρίως την βιωτή αυτής της πίστεως, και γι' αυτό προσπαθούν πολλοί με εξωτερικά στοιχεία να φανούν και στον εαυτό τους και στους άλλους πιστοί χριστιανοί, ενώ στην ουσία απέχουν πολύ, ιδιαίτερα ως προς την τον καθημερινό βίο. Και γι' αυτό τα όρια είναι δύσκολα εδώ, και γι' αυτό, επειδή είναι ένα θέμα αρκετά σύγχρονο, δεν μπορούμε να ανατρέχουμε και σε πολλά συγγράμματα. Δεν ασχολούνται οι Άγιοι Πατέρες με αυτή την διαφοροποίηση αυτών των δύο φαινομένων, γιατί δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη στο βαθμό τουλάχιστον όπως υπάρχει σήμερα. Ο άνθρωπος είναι ένα όν θρησκευτικόν, όπως μας λέει και ο Άγιος Νεκτάριος. Δηλαδή, ως πλάσμα του Θεού ατενίζει οπωσδήποτε τον πλάστη, τον δημιουργό του. Είναι δηλαδή μια φυσική κίνηση και ροπή. Και γι' αυτό παρατηρούμε φαινόμενα θρησκευτικότητος σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις εποχές και σε όλα τα θρησκεύματα. Ιδιαίτερα αν δούμε και την αρχαία Ελλάδα, θα δούμε ότι το θρησκευτικό ήταν ένα πολύ έντονο στοιχείο του Έλληνος, ένα στοιχείο το οποίο το σύνδεσε άμεσα με την καθημερινή ζωή και δεν διενοήθη να κάνει κάτι σοβαρό, να πάρει μια σοβαρή απόφαση στη ζωή του, προτού συμβουλευθεί ή τα μαντεία ή προσφέρει κάποια θυσία στους θεούς τους οποίους πίστευαν τότε ή κάτι άλλο. Αυτό ιδιαίτερα φαίνεται ήδη από τα πολύ αρχαία, τα πρώτα συγγράμματα που έχουμε στην ελληνική γλώσσα, στα έπι του Ομήρου και του Ισιώδου. Εκεί φαίνεται ότι ο Οδυσσέας, για παράδειγμα, καθ' όλη την περίοδο της επιστροφής του, όλο και πάλι
επικαλέστηκε του Θεού ιδιαίτερα τη Θεά Αθηνά, γιατί κατάλαβε ότι με τις σκές του δυνάμεις ήταν αδύνατο να ανταποκριθεί σε όλους αυτούς τους πειρασμούς που επιφυλάχτηκαν να τον βγάλουν από τον δρόμο τους, να ακυρώσουν την επιστροφή στο σπίτι τους κοντά στη σύζυγό του, την Πινελόπη. Αυτό όμως το βλέπουμε και στην αρχαία Αθήνα και παντού, έντονο αυτό το στοιχείο, ακόμα και στο Σοκράτη, ο οποίος προσπάθησε να πιστεύει με έναν άλλον τρόπο από ό,τι ήταν τότε ο παραδοσιακός, και μιλάει για το δαιμόνιο το οποίο έχει και το οποίο μιλάει, του μιλάει, το οποίο συμβουλεύεται κτλ. Δηλαδή ήταν μια προσπάθεια ήδη να υπάρχει μία θεότητα αντί των πολλών που είχαν, των 12 που είχαν στην αρχαία Ελλάδα. Αυτό το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν θρησκευτικόν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανθρώπινος βίος και ανθρώπινη κοινωνία χωρίς κάποιες αρχές που πηγάσουν από αυτή τη θρησκευτικότητά του. Και πάνω σε αυτό μας μιλάει και ο Άγιος Νεκτάριος στο βιβλίο του «Γνώθησε Αυτόν». Εκεί μας λέει: «Ρητά, ο άνθρωπος επλάστηβο του Θείου Δημιουργού ον θρησκευτικών, ως επλάστη και ηθικών ον. Αμφότερα αυτά τα ιδιώματα ή συνουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού, γνωρίσματα και αρετέ αυτού έμφυτη». Δηλαδή είναι κάτι πανανθρώπινο, κάτι το οποίο δεν εξαρτάται από μία ορισμένη κουλτούρα, από μία ορισμένη εποχή ή περιοχή, αλλά παντού υπάρχει, γιατί ο άνθρωπος είναι ο αυτός. Και λέει παρακάτω ο Άγιος Νεκτάριος, «Διότι άνευ θρησκείας ηθική αδυνατή να υπάρξει, διότι άνευ θρησκείας ήδη άνευ Θεού αδύνατο να υπάρξει νόμος ηθικός, διότι ο ηθικός νόμος προαπαιτεί τον θείο νομοδότην, τον διατυπούντα το θείο εαυτού θέλημα ως νόμων ηθικών, όθεν τη ηθική ανάγκη να παρομαρτεί ο ηθικός νόμος και συνδιάγει η θρησκεία ή να υφίσταται κοινωνία και απολάβει ο άνθρωπος των αγαθών αυτής, ώστε άνθρωπος ον ηθικός εστίν και θρησκευτικός». Γιατί τα συνδέει άμεσα. Η ηθική, όπως ξέρουμε, είναι η πρακτική φιλοσοφία, είναι η εφαρμογή όλων αυτών στην καθημερινή ζωή. Και μας τονίζει εδώ ότι χωρίς θρησκεία είναι αδύνατο να σταθεί οποιαδήποτε ηθική και χωρίς οποιοδήποτε ηθικό νόμο είναι αδύνατο να υπάρξει κοινωνία. Γιατί η συμβίωση των ανθρώπων θα γίνεται αδύνατη τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτός ο ηθικός νόμος, ο οποίος βεβαίως υπερτερεί του ανθρώπινου νόμου ή του θετικού νόμου, πως το λένε οι νομοδιδάσκαλοι. Είναι ο φυσικός νόμος, είναι αυτός ο ηθικός νόμος. Και συνεχίζει: «Η θρησκεία είναι υψηλόν τη συνέστημα πλήτων τα μίχιε, τα άτας χορδάς της καρδίας, αναπτερούν το φρόνημα, ανυψούν την διάνοια υπεράνω του αισθητού ουρανού, τη ευθύνουν τα διανοήματα κατά την άτρεπτον βουλήν του Θεού και αρμόσουν τας πράξεις και το πολίτευμα προς την φύση και των υψηλών αυτού προορισμών. Η θρησκεία ποδηγετεί αυτόν εις το στάτιον του πολυπλάντου αυτού βίου και οδηγεί απλανώς εις τον ασφαλή της ψυχικής γαλήνης λιμένα. Αυτή βραβεύει την πρόοδο, την ανάπτυξη και την ευδαιμονία. Αυτή οδηγεί στον λιμόνα τον αϊθαλή, ενώ τρέπει τα άνθη τα έποσμα και κατεφραίνοντα αυτού την ψυχή και την καρδία».
Δηλαδή εδώ μας τονίσει ο Άγιος Νεκτάριος πόσο απαραίτητη είναι η θρησκεία και η θρησκευτικότητα για να έχουμε δυνατότητα και τον αισθητό κόσμο ακόμα να τον κατανοήσουμε και να χαρούμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί έχει ο άνθρωπος έναν υψηλό προορισμό, λέει. Και αυτόν τον προορισμό δεν μπορεί να τον φτάσει με τη δική του δύναμη, χωρίς θρησκεία, χωρίς θρησκευτικότητα και χωρίς την αναφορά προς το Θεό. Αυτό και στις παροιμίες ήδη στην Παλιά Διαθήκη λέει σε ένα σημείο ότι ευσέβεια εις Θεόν αρχή αισθήσεως. Αυτό είναι αυτό που μας λέει εδώ και ο Άγιος Νεκτάριος, γιατί δεν μπορούμε ούτε τον αισθητό κόσμο να τον προσεγγίσουμε σωστά αν νομίζουμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, αν δεν αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει το Θείο, ότι υπάρχει ο Θεός ως ανώτερη οντότητα, ως αυτός ο οποίος μας δημιούργησε και αυτός ο οποίος δεν εγκατέλειπε ποτέ την δημιουργία του, αλλά είναι ανά πάσα στιγμή και πάνταχου παρόν. Η ψυχική γαλήνη μιλάει για τον λιμένα της γαλήνης, ο Άγιος Νεκτάριος, έχει προϋπόθεση την θρησκευτικότητα του ανθρώπου. Και αυτή η θρησκευτικότητα είναι η οποία κάνει τον άνθρωπο να αναγνωρίσει αρχές, πρώτα απ' όλα τον Θεό και μετά όλους οι οποίοι από τον Θεό έχουν λάβει την εξουσία τους. Και άμα λέει ο ίδιος ο Χριστός ότι έχει πάσαν εξουσία εν ουρανό και επί γης, γίνεται εδώ σαφές ότι μιλάμε τόσο για την ιερατική εξουσία όσο και για την κοσμική εξουσία. Και αυτό τονίζει πάλι ο Άγιος Νεκτάριος παρακάτω, λέει εδώ, αρχηγοί και αντιπρόσωποι της θρησκείας εγίνοντα τα ανώτατα της κοινωνίας πρόσωπα, οι άρχοντες, οι βασιλείς, οι ηθήντορες των λαών περιβάλλονται το αξίωμα του λειτουργού της θρησκείας. Η τιμή, η αγοραίουσα από του αξιώματος του θρησκευτικού λειτουργού εγκλάησε και λάμπρινε τα βασιλικά διαδήματα. Το σάφτι είναι η προς την θρησκεία ευλάβεια, ώστε η τιμή του ιερατικού αξιώματος να ημίζουν της τιμής της βασιλικής εξουσίας, το δε κράτος της θρησκείας να είναι ισχυρότερον του κράτους των ανθρωπίνων νόμων και της εξουσίας του ηγεμόνος. Άρα ο χριστιανός ή ο κάθε θρήσκος άνθρωπος θέτει στην πρώτη γραμμή τους λειτουργούς αυτής της θρησκείας. Για μας συγκεκριμένα το ιερατικό αξίωμα τους κληρικούς. Αυτοί γίνονται αυτομάτως τα ανώτατα κοινωνικά πρόσωπα, όπως μας λέει ο Άγιος Νεκτάριος, και ακολουθούν όλοι οι άλλοι οι οποίοι εκφράσουν την κοσμική εξουσία, η οποία πάλι, όπως είπαμε, πηγάζεται από τον Θεό. Δεν υπάρχει παράλληλη εξουσία άλλη. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει άλλη πηγή εξουσίας εκτός από το Θεό. Τώρα, ποια είναι η διαφορά τώρα μεταξύ θρησκευτικότητος και θρησκοληψίας? Είπαμε ότι εξωτερικά μπορεί να μοιάσουν πολύ. Ένα βασικό γνώρισμα της θρησκευτικότητος είναι η ευσέβεια. Είναι ήδη μια σύνθετη λέξη, όπως βλέπουμε, και αν την αναλύουμε βλέπουμε ότι το ένα, το βασικό συνθετικό της είναι η λέξη σέβας, που είναι η τιμή,
την οποία απονέμουμε σε κάποιο πρόσωπο και συγκεκριμένα εδώ στο Θεό. Γιατί όμως χρειάζεται αυτή η σύνθεση τώρα? Γιατί το σέβας, ο σεβασμός ήδη είναι κάτι το οποίο εκφράζει αυτό που θέλουμε. Εκφράζει την απόσταση μεταξύ της ανθρωπίνης και της θείας φύσεως και μας εξηγεί ότι οφείλουμε εμείς σεβασμό στον πλάστη μας, τον δημιουργό μας και σε αυτόν ο οποίος μας διευθύνει όλη τη ζωή μας. Τώρα όμως γίνεται η σύνθετη αυτή και αυτό τονίζει ότι αυτό που λέμε σεβάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως φαίνεται με δύο τρόπους. Με έναν σωστό, καλό και με έναν λανθασμένο, κακό. Γι' αυτό λέμε ευσέβεια. Είναι το καλό σέβος, ενώ το αντίθετο είναι η δυσσέβεια, όχι η ασέβεια. Ιούδας ο δυσσεβής. Και εδώ αρχίσουμε τώρα να μπούμε στο θέμα μας. Γιατί ήταν και ο Ιούδας ένας των 12 Αποστόλων. Δεν είχε άλλη μεταχείριση από τον Χριστό από τους άλλους και δεν φαινόταν εξ αρχής η διαφορετικότητά του, αλλά ως κατά την πορεία αποκάλυψε ποιος είναι. Αυτό σημαίνει ότι στον τρόπο του φέρεστε αρχικά δεν διέφερε ουσιαστικά από τους υπολείπους Αποστόλους, αλλά στη συνέχεια έκανε άλλη χρήση και γι' αυτό έγινε δυσσεβής. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει τώρα να το εξετάσουμε λιγάκι και να το εξηγήσουμε περισσότερο. Ο Άγιος Νεκτάριος θα μας βοηθήσει πάλι, ο οποίος μας λέει στο ίδιο σύγγραμμα, στο γνώθησε αυτόν, γιατί τελικά αυτός είναι ο σκοπός, να εμβαθύνουμε στον εαυτό μας και να δούμε το κάθε τι που κάνουμε και που εκδηλώνουμε, τι είναι, τι λόγο έχει, από πού πηγάζει. Και λέει, ευσέβεια εστί πράξης επομένη και ακολουθούσα Θεό. Ευσέβεια έστιν η μεταπίστεως ορθής επιμέλεια του βίου. Ευσέβεια έστιν η προς τον έναν και μόνον αληθώς ομολογούμενονται και όντα Θεόν ανάλευσης και η κατά τούτον ζωή. Άρα εδώ βλέπουμε ότι δεν φτάνει να έχουμε έναν απλό σεβασμό, αλλά αυτός ο σεβασμός πρέπει να έχει καρπούς. Η ευσέβεια, η καλή χρήση αυτού του σεβασμού σημαίνει ότι ακολουθεί και η ορθή πράξη. Είναι η ορθή επιμέλεια, λέει, του βίου. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευσεβής δεν μπορεί να έχει μόνο αποτυχία στη ζωή του. Δεν μπορεί να είναι μόνο κλεισμένο στον εαυτό του, αλλά οφείλει να υπολογίσει και τους άλλους, με κορυφή, βέβαια κορυφαία αρετή, την αγάπη προς τους άλλους, αλλά δεν φτάνουμε εκεί, τουλάχιστον να ενδιαφέρεται, να μην ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του. Και έτσι θα εξωτερικευθεί, έτσι θα φανεί αυτό που έχει μέσα του, αυτή η ευσέβεια. Παρακάτω μας λέει, διευκρινιστικά τώρα αυτού που ήδη διαβάσαμε, ο ευσεβής ζει κατά Θεόν, ον αγαπά εξ όλης ψυχής, καρδίας και διανοίας και λατρεύει ψυχή και καρδία. Πολιτεύεται κατά τα σαρχάς του Ευαγγελίου και έρει των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον Χριστό. Εργάσεται την αρετήν και ποιήν όποιον του Θεού το αγαθόν και βάριστον και τέλειον. Εδώ βλέπουμε δηλαδή ο πραγματικά ευσεβής ποιος είναι. Λατρεύει, λέει, τον Θεόν ψυχή και καρδία. Δεν είναι κάτι ψεύτικο,
δεν είναι κάποια εξωτερική εκδήλωση, αλλά είναι κάτι το οποίο πηγάζει μέσα από την ψυχή, μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Αλήθεια λαλεί το στόμα αυτού και δικαιοσύνη νιγάπησε την καρδία αυτού. Επιποθεί η ψυχή του τα σαυλάς του Κυρίου και τα σκηνώματα του Θεού Ιακώβ και σπέβδει προς ναόν των Άγιων αυτού. Σπουδαίο αυτό. Δεν υπάρχει ευσέβεια πραγματική η οποία λείπει απουσιάσει από τη λατρευτική σύναξη. Ο ευσεβής προστρέχει στο ναό, προστρέχει στη λατρευτική ζωή, γιατί εκεί εκπληρώνεται, εκεί βλέπει ότι ικανοποιείται αυτός ο πόθος τον οποίο έχει. Μια ευσέβεια η οποία απέχει από τον εκκλησιασμό, απέχει από άλλες απαραίτητες πράξεις χριστιανικές. Αυτή η ευσέβεια δεν μπορεί να είναι ευσέβεια, αλλά είναι τρισέβεια. Είναι ψευτική, είναι προσποιητή. Και ας εκδηλωθεί με όσες μετάνοιες θέλει. Θα τα δούμε αυτά παρακάτω. Ο ευσεβής συνετά ευουλεύσατο και αυτή βουλημένη. Ευθύς ο λόγος αυτού και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Η οδός αυτού ευθεία εγένετο και προπαρασκευασμένη. Ευσύς ον προς τον Θεόν, ευσεβής γίνεται και προς τους νόμους και προς τους άρχοντας και προς τα σαχάς και τα εξουσίας. Αυτά που είπαμε, δηλαδή ο ευσεβής άνθρωπος, αφού αγαπάει τον Θεόν, προσπαθεί να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού, δεν θα αδιαφορήσει και για εντολές άλλων ανθρώπων. Αυτός που ξέρει να υπακούει, υπακούει παντού, εκτός αν αυτό που ζητάνε αντιτίθεται στο θέλημα του Θεού. Αποδίδει τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Ως άρχον είναι άριστος κυβερνήτης, ως πατήρ υπόδειγμα αρετής της τέχνης, ως πολίτης ωφέλιμος στην κοινωνία και ως φίλος θησαυρός ανεκτίμητος. Ο ευσεβής είναι ο τύπος του χριστιανού, ο υπό του Ιερού Ευαγγελίου υποτυπωθείς, ο μέλλον να αποβεί υπόδειγμα ηθικού και να αρέτου βίου προς το πρόσω αποβλέπονται οι άνθρωποι των εαυτών ρυθμίσουσιν ηθικών βίων. Άρα δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση η ευσέβεια, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι ωφέλιμο. Ωφέλιμο για όλη την κοινωνία και το οποίο υποκινεί και άλλους να το μιμηθούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μερικές εκδηλώσεις ευσεβίας όχι έχουν ως αποτέλεσμα την αποδοχή της κοινωνίας και την προσφορά στην κοινωνία, αλλά την απομόνωση και την αποκοπή και τα δυσμενή σχόλια των άλλων. Και τότε γίνεται προβληματικό και τότε μάλλον πάβει να είναι ευσέβεια. Ιδιαίτερα τώρα στον χώρο της λατρείας, εκεί είναι που εστιάσεται η διαφορά θρησκευτικότητος και θρησκεοληψίας. Ο βίος όλος όλων των ανθρώπων είναι, θα λέγαμε, το πεδίο φανερώσεως της θρησκευτικότητος και της ευσεβίας σε όλους τους τομείς του, όπως είδαμε. Δεν είναι δηλαδή μόνο ως προς την λατρευτική ζωή, ως προς τον εκκλησιασμό, αλλά σε όλους τους τομείς της ζωής είναι ο ίδιος και αυτός ο ευσεβής άνθρωπος. Δεν υπάρχει δυνατότητα και πιθανότητα σχιζοφρένειας.
Δεν υπάρχει στην ευσέβεια η πιθανότητα να είναι άλλος άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή και άλλος άνθρωπος στην Εκκλησία. Να προσαρμόσεται ο άνθρωπος στο κάθε περιβάλλον και να κάνει ό,τι του ζητεί το κάθε περιβάλλον. Αυτό δεν είναι δείγμα ευσέβειας, γιατί και η σταθερότητα λείπει και η σοφία λείπει και το βίωμα αυτής της ευσέβειας δεν είναι διαρκές και σταθερό. Ιδιαίτερα όμως τώρα στον χώρο της λατρείας, είπαμε, εκδηλώνονται αυτά και τα δύο μπορούν να εκδηλωθούν, όπως είπαμε, με ένα παρόμοιο τρόπο. Ο θρησκός άνθρωπος και ο θρησκόληπτος άνθρωπος, μπαίνοντας στην Εκκλησία, ίσως δεν διαφέρουν με την πρώτη ματιά. Θα πάνε και οι δύο να ανάψουν το κερί τους, να κάνουν το σταυρό τους, να προσκυνούν τις εικόνες στην είσοδο του ναού, ως εκεί όλα καλά. Αμέσως μετά όμως αρχίσει η διαφοροποίηση, γιατί είπαμε ότι η γνήσια θρησκευτικότητα και ευσέβεια πηγάζεται έσωθεν, βγαίνει από μέσα από τον άνθρωπο και εκδηλώνεται προς τα έξω. Ενώ η δυσέβεια και η ψεύτικη θρησκευτικότητα, η θρησκοληψία, εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες ως επιτοπλίστων. Δεν πηγάζει μέσα από τον άνθρωπο, γιατί, για τον απλό λόγο ότι δεν έχει πολύ περιεχόμενο αυτός ο άνθρωπος για να πηγάσει από μέσα του. Και γι' αυτό εξαρτάται από το περιβάλλον, εξαρτάται από την ατμόσφαιρα που επικρατεί, εξαρτάται από τον φωτισμό που επικρατεί στην Εκκλησία, εξαρτάται από το αν είναι κάποιο προσκύνημα, αν σε αυτόν τον τόπο, σε ένα σκήνομα Αγίου, σε μια εικόνα, γίνονται θαύματα ή όχι. Εκεί τρέχουν συνήθως οι θρησκόληπτοι, γιατί κατέχονται όχι από φόβο Θεού, ο οποίος είναι δημιουργός, ο οποίος είναι μια δύναμη η οποία μας κατευθύνει και μας ανοίγει τον δρόμο να αγαπήσουμε τον Θεό, αλλά ο θρησκόληπτος έχει φοβία, δεν έχει φόβο Θεού. Ο φόβος και η φοβία είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα, ας μοιάσουν εξωτερικά και πάλι. Ο φόβος έχει, όχι μόνο ο φόβος Θεού, γενικά ο φόβος έχει κάποιο αντικειμενικό μέγεθος. Δηλαδή υπάρχει ένας κίνδυνος και για να προστατευθώ από αυτό τον κίνδυνο ενεργώ τον φόβο ως μια προστασία. Η φοβία όμως είναι κάτι το οποίο αισθάνομαι εγώ λόγω της ανασφάλειας που έχω, λόγω της έλλειψης ευσέβειας και πίστεως που έχω και συνήθως δεν υπάρχει αντικειμενικός κίνδυνος παρά μόνο υποκειμενικός. Και οι άνθρωποι που πάσχουν από φοβίες το ξέρουν πολύ καλά πόσο οδυνηρό είναι αυτό το πράγμα. Άλλος έχει κλειστοφοβία, άλλος έχει αγοραφοβία, άλλος το ένα το άλλο, ενώ δεν υπάρχει κανένας αντικειμενικός κίνδυνος. Πώς όλοι οι άλλοι που είναι στον ίδιο χώρο και τόπο δεν παθαίνουν τίποτα, ούτε καταλαβαίνουν καν ένα σφίξιμο ή κάτι, και αυτός ο άνθρωπος κοντεύει να πεθάνει από τη φοβία του. Δηλαδή, άνθρωποι φοβισμένοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ρέπουν προς αυτήν την θρησκοληψία και γι' αυτό συνήθως αναζητούν ασφαλή λιμένα, αναζητούν εκεί που κατά μαρτυρία πολλών υπάρχει η δυνατότητα του θαύματος ή καλλιεργείται μια ατμόσφαιρα
η οποία δεν καταπολεμάει την φοβία αυτήν, απλώς τη χαϊδεύει. Και με το να τη χαϊδεύει, έχει ο άνθρωπος την εντύπωση ότι θα το ξεπεράσει και θα θεραπευτεί με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό είπαμε, το πήραμε σταδιακά και μείναμε τώρα στην προσέλευση προς τον Ιερό Ναό. Πολύ γρήγορα όμως θα αλλάξει τώρα η εικόνα. Γιατί το κάθε τι που γίνεται από τον θρήσκο άνθρωπο έχει λόγο. Δηλαδή αν τον άνθρωπο τον πιάναμε εκείνη τη στιγμή να τον ρωτήσουμε γιατί κάνεις αυτή και αυτή την κίνηση, θα ξέρει να μας απαντήσει. Ο θρησκόληπτος δεν ξέρει, δεν έχει απάντηση. Και γι' αυτό λείπει ο λόγος. Και γι' αυτό θα δείτε ότι δεν θα αρκεστεί να προσκυνήσει τις εικόνες που είναι στην είσοδο του ναού για αυτό το λόγο, που συνήθως είναι ο Χριστός, η Παναγία, ο Πρόδρομος, ο Άγιος στον οποίο είναι αφιερωμένος ο ναός ή η γιορτή την οποία τώρα εορτάσουμε ή δεν έχουμε αποδώσει και όλα αυτά, αλλά δεν σταματάει εκεί. Παίρνει όλα τα προσκυνάρια, παίρνει όλες τις εικόνες, αν είναι δυνατό και τις στιχογραφίες ακόμα, και ας είναι ο ίδιος Άγιος 5 φορές. Πάει να το προσκυνήσει 5 φορές. Αυτό έχει λόγο? Όχι. Δηλαδή το κάνει μηχανικά, το κάνει για να ικανοποιήσει αυτή την ανασφάλεια του ή το κάνει και προς το θεαθήνε των ανθρώπων για να μην αισθανθεί ότι διαφέρει από τους άλλους. Δεν καταλαβαίνει ότι γίνεται περίγελος των άλλων. Δεν καταλαβαίνει ότι προσελκύει τα σχόλια των άλλων. Και εκεί πρέπει όλοι να προσέξουμε. Γιατί ακόμα και στην περίπτωση αυτή που είπαμε, που οι εκδηλώσεις αυτές της θρησκευτικότητας, τα πράγματι πηγάζουν από μέσα μας, και εκεί ακόμα θέλει έλεγχο. Εκεί ακόμα πρέπει να προσέξουμε, να μην προκαλέσουμε. Ουέ διού το σκάνδαλο έχετε. Δεν είναι τυχαίο αν πάτε σε ένα μοναστήρι και βλέπετε εκεί την είσοδο και την προσέλευση των μοναχών ή μοναστουσών στο ναό, ότι υπάρχει και εκεί ακόμα μια τάξη. Πρώτα θα μπει ο ηγούμενος ή ηγουμένη και μετά ακολουθούν οι άλλοι μοναχοί ή μοναχές και όλοι στα ίδια σημεία θα κάνουν τη μετάνοια, στα ίδια σημεία θα προσκυνήσουν και μετά θα πάνε στη θέση τους. Δεν έρχονται ούτε καθυστερημένοι, ούτε χωριστά, ούτε ο καθένας όπου του αρέσει και όπου το αισθάνεται πάει να προσκυνήσει. Αυτό πρέπει να είναι ένα δίδαγμα και για μας τους λαϊκούς, ότι η λατρεία δεν επιτρέπεται να διακοπεί από τέτοιες εκδηλώσεις θρησκευτικότητος ή ευσεβίας, ακόμα και αν είναι γνήσιες. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές εδώ και υπάρχουν κάποιοι και μοναχοί και κληρικοί οι οποίοι είναι πολύ κάθετοι σε αυτό το σημείο και πολύ αυστηροί θα λέγαμε, αλλά ο λόγος είναι αυτός που είπαμε, να μην διαταραχεί η λατρεία με τέτοιες εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα και στους ενωριακούς μας ναούς δεν είναι σωστό να μετακινούνται μέσα στο ναό, έστω να προσκυνήσουν πιστοί την ώρα του εξάψαλμου ή την ώρα που ανακοινώσκεται το Ιερό Ευαγγέλιο. Αυτό ισχύει και για τα μυστήρια, όχι μόνο για τη Θεία Λειτουργία. Εδώ πρέπει να κάνεις ειδικές υποδείξεις στα μυστήρια, στους φωτογράφους, να σταματήσουν να μετακινούνται την ώρα που διαβάσετε το Ιερό Ευαγγέλιο. Γιατί βγαίνει ο ίδιος ο Χριστός, όρθιος όλος ο κόσμος, και αυτοί κόβουν τις βόλτες και παρακαλούν και τους νεόνυμφους να πάρουν πόσες για να τους πάρουν καλύτερα.
Δηλαδή αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με ευσέβεια και θρησκευτικότητα. Δεν πάμε όμως σε τόσο ακραία παραδείγματα. Πάμε σε ένα άλλο που αναφέρεται για παράδειγμα στην Γόνη Εκκλησία. Είπαμε άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την βαθιά πίστη, έχουν την αγάπη, την πραγματική προς το Θεό και θέλουν αυθόρμητα να εκδηλώσουν αυτό και με την Γόνη Εκκλησία. Και αυτοί ακόμα πρέπει να προσέξουν τι ώρα γίνεται κάτι. Γιατί πολλές φορές και εμποδίσουν και γίνονται αντικείμενο σχολείων χωρίς να χρειάζεται αυτό. Φτάνει στο άκρο αυτό πολλές φορές να υποδεικνύουν κληρικοί να μην γίνεται καθόλου γονάτισμα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Αυτό αφορά βέβαια ιδιαίτερα την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία που και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος είπε ότι την Κυριακή επειδή είναι Ανάσταση δεν γονατίσουμε. Δεν νομίζω όμως να είναι τόσο τραγικό κάποιος να θέλει να εκδηλωθεί και με αυτόν τον τρόπο, αλλά κάποιες ορισμένες στιγμές, όχι όπως γίνεται. Για παράδειγμα, κατά τη μικρά είσοδο δεν γονατίσουμε, ούτε κατά τη μεγάλη είσοδο, γιατί αυτά που μεταφέρονται σε κάθε Θεία Λειτουργία πλην της προγιασμένης είναι τα δώρα τα οποία προσφέρουν οι πιστοί για να γίνονται εν συνεχεία σώμα και αίμα Χριστού. Δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού την ώρα που τα μεταφέρει ο ιερές. Άρα γιατί να γονατίσουμε εκεί? Ενώ στην προγιασμένη εκεί γονατίσουμε, γιατί ήδη έχουν μεταπτυθεί, ήδη είναι σώμα και αίμα Χριστού προς μετάληψη των πιστών. Τότε βεβαίως, αλλά όχι στην καθημερινή κυριακάτικη λειτουργία. Και σε έναν οδηγό τον οποίο ίσως τον έχετε δει οι περισσότεροι από εσάς, τον οποίο εξέδωσε ο ηγούμενος της Μονής Τατάρνης με οδηγίες προς τους προσκυνητές, γιατί έχει ξεφύγει πολύ το πράγμα, ιδιαίτερα στα μοναστήρια, λέει εκεί, επομένως δεν γονατίσουμε στη μικρά είσοδο, είναι σόλικο ο διάκονος ιερές να παραγγέλει ορθή και εμείς να γονατίσουμε. Κακώς γονατίσουμε και στη μεγάλη είσοδο. Εκεί γίνεται είσοδος άρτου και ίνου. Είναι μια απλή μεταφορά των ειδών που θα καθαγιαστούν στην Αγία Τράπεζα. Ας μην δικαιώνουμε με τη στάση μας και την άρνοιά μας τους αιρητικούς που μας κατηγορούν για αρτολάτρας και ίνολάτρας. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Γιατί βλέποντας ένας αιρετικός, ένας ετερόδοξος αυτή τη στάση, θα πει εδώ υπάρχει δογματικό πρόβλημα. Αφού αυτό που μεταφέρεται δεν είναι ακόμα σώμα και αίμα Χριστού, γιατί εκδηλώνεστε έτσι? Άρα λατρεύετε αυτά που προσφέρετε και όχι αυτό που θα γίνει. Βέβαια δεν έχουν πολύ δικαίωμα να μιλήσουν αυτοί, γιατί θα τους έχουμε μαζεμένα στο τέλος αυτής της ομιλίας. Η συνήθεια, συνεχίσει ο ηγούμενος, του να ασπάσονται τα άμφια του εισοδεύοντος ιερέως είναι παλιά και φτάνει στις πράξεις των Αποστόλων και τα σμικίνθια του Αποστόλου Πέτρου και των λοιπόν Αγίων Αποστόλων, αλλά μετά διακρίσεως. Συμβαίνει πολλά και να καθυστερούν τον ιερέα και να τον τραβούν από το φελόνι για να τον ασπαστούν. Αρχίζει μία και ακολουθούν άλλες και άλλες. Εδώ μιλάει μόνο στο θηλυκό γένος, γιατί συνήθως από γυναίκες γίνονται αυτά. Ιδίως οι φωτισμένες, σε εισαγωγικά, με τα μακριά κομποσχήνια και τους μεγάλους καρβούς και τα ανάστροφα μάτια. Η φασαρία που κάνουν είναι μεγαλύτερη από τους εκβαθέους στεναγμούς, τα γρονθοκοπήματα στα στήθη και τα ανατάσεις των χειρών. Γιατί μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο να νομίσουμε
ότι εκδηλωνόμαστε με ευσέβεια και να κάνουμε τη θρησκευτική μας υποχρέωση, ενώ στην ουσία ενοχλούμε ακόμα και τις πλέον ιερές στιγμές της Θείας Λειτουργίας. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονα βέβαια στα μοναστήρια και στα προσκυνήματα, γιατί εκεί υπάρχουν και τα λεγόμενα τάματα. Άλλο ένα πρόβλημα, γιατί είμαστε οι άνθρωποι που συνήθως θέλουμε να δούμε θαύμα. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πολλοί μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι έχουν περάσει ή προσωπικά ή οικογενειακά κάποιο γεγονός το οποίο βρήκε αίσιο τέλος και έχουν τάξει να κάνουν το ένα ή το άλλο προσκύνημα, να κάνουν μια λειτουργία, να κάνουν μια αποκλασία, να προσφέρουν κάτι σε μια ιερά εικόνα ή σε ένα Άγιο Λείψανο κτλ. Αυτά είναι όλα ιερά και άγια, αλλά δεν γίνονται όπως θέλει ο καθένας. Αν πλησιάσουμε σε ένα ναό ή σε ένα μοναστήρι, υπάρχουν εκεί κάποιοι, θέλουμε δεν θέλουμε, που είναι υπεύθυνοι για την ευταξία εκεί. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς ή να θέλουμε να τους επιβάλλουμε τι πρέπει να κάνουν και τι όχι. Και αυτό δυστυχώς γίνεται πολλές φορές. Και ιδιαίτερα συντρέχουν εκεί, είπαμε, που περιμένουμε θαύμα. Γράφει ο ίδιος ηγούμενος πάνω σε αυτό. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός αρκείται στο θαύμα που λέγεται Εκκλησία, αρκείται στο θαύμα της μεταβολής του άρτου και του ίνου η σώμα και αίμα Χριστού. Ζει μέσα στο θαύμα της δημιουργίας του κόσμου και δοξολογεί αενάως των δημιουργών. Αν μονίμως ασχολείται με το αν δάκρυσε μια εικόνα ή αν άνθιζε το στεφάνου κάποιου εσταυρωμένου, τότε η πίστη του γίνεται φθηνή και λίγη. Είναι ετοιμόρροπο οικοδόμημα που διαρκώς χρειάζεται αντιστήριξη για να μην καταρρεύσει. Άρα αυτή είναι τη σέβεια, είναι η κακή χρήση του σεβασμού, η οποία δεν προσφέρει τίποτα, αλλά αντιθέτως εκδηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πίστη, δεν είναι θρήσκος, αλλά από τον φόβο του, από τη φοβία του κάνει όλα αυτά τα οποία κάνει. Είπαμε ότι στο τέλος τώρα το έχουμε φυλακμένα για αυτούς που μας κατηγορούν για αρτολατρία και εινολατρία και πρόσωπολατρία, οι οποίοι δεν τιμούν τους Αγίους, έχουν καταργήσει τα πάντα, όλες τις αγνωσίες πλην της Θείας Λειτουργίας και θέλουν να μας κάνουν υποδείξεις. Και αυτοί εφέτος είχαν ένα ιδιαίτερο χρόνο. Για τους παπικούς μιλάμε. Ο τωρινός Πάπας, ο Φρανκίσκος, είχε ανακηρύξει το έτος 2016 για έτος προσκυνήματος, με την υπόσχεση ότι όσοι πάνε στα γνωστά προσκυνήματα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα λάβουν άφεση αμαρτιών βαθύς μεσαίωνας. Και τώρα διαμαρτύρονται ότι δεν είχε το ποθητό αποτέλεσμα. Διαμαρτύρονται οι ξενοδόχοι και εστιατόροι της Ρώμης ότι τα έσοδα δεν είναι αυτά που περίμεναν, το ίδιο στη Λούρδη και σε άλλους τόπους. Γιατί βλέπουμε πόσο μακριά έχουμε ξεφύγει και πόσο έχει μεγαλώσει το χάσμα μετά από το σχίσμα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που τότε ήταν η αιτία, μια δογματική διαφορά, και αυτό που με τους αιώνες έχει δημιουργηθεί τώρα.
και τώρα έρχονται και θέλουν να τους αναγνωρίσουμε σαν εκκλησία και να έχουμε κοινωνία μαζί τους. Είναι απίστευτα πράγματα. Και μια άλλη ακόμα είδηση, η οποία είναι των τελευταίων ημερών κυκλοφόρησε. Είναι από την εφημερίδα Der Spiegel της Γερμανίας, από την Κολονία. Λέει ότι ένα λείψανο έχει κλαπεί από τον καθεδρικό ναό της Κολονίας στη Γερμανία. Και έχει η αστυνομία την εντολή να αναλάβει όλη την έρευνα. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί τίποτα, ούτε οι δράστες, ούτε το σπουδαίο λείψανο. Και ποιο ήταν αυτό το σπουδαίο λείψανο, γιατί ο καθεδρικός ναός της Κολονίας πράγματι έχει σπουδαία. Έχει τμήματα από την ενδυμασία των μάχων, έχει τμήμα του Αγίου Παντελεήμονος και τέτοια. Αλλά αυτό που εκλάπη ήταν ένα κομματάκι μικρό υφάσματος με μία σταγόνα αίματος του Πάπα Ιωάννου Παύλου του Δευτέρου, τον οποίο προσφάτως ανεκήρυξε Άγιος ο Πάπας Φρανκίσκος. Και μετά μας λένε εμάς ότι λατρεύουμε τους Αγίους, ότι έχουμε πρόσωπο λατρεία, ότι έχουμε ξεφύγει και ούτως καθεξής. Ποιος έχει ξεφύγει, νομίζω αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τέτοια πράγματα που προσπαθούμε να κατεβάσουμε τον Θεό στα μέτρα μας, αντί να γινόμαστε εμείς θεοί κατά χάρη, να έχουμε εμείς έναν προσανατολισμό και να θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι πρέπει όλοι μας να βλέπουμε μέσα μας και να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να απαντήσουμε αν μας ρωτάει κάποιος γιατί το κάνεις αυτό. Δηλαδή, οι πολλές μετάνοιες δεν εκδηλώνουν πραγματική θρησκευτικότητα πολλές φορές. Πολλές φορές γίνονται από ανασφάλεια, από φοβία και γίνονται για να καλύψουμε αυτά τα κενά που έχουμε μέσα μας ή επειδή φοβόμαστε τους άλλους, δεν θέλουμε να διαφέρουμε και γι' αυτό τους μιμούμαστε, αλλά τους μιμούμαστε με έναν υπερβολικό και άρρωστο τρόπο. Και αυτές οι υπερβολές γενικά πρέπει να τις προσέξουμε. Ο ζήλος του Θεού καλός είναι, αλλά όχι ο ζήλος ο οποίος μας κατατρώει τελικά. Μερικοί, άσχετοι από εκκλησία, έχουν να εκκλησιαστούν χρόνια ή δεκαετίες, κάνουν ένα τάμα να ανεβούν στα γόνατα, στην Παναγία της Τίνου ή ξέρω εγώ πού. Αυτό έχει κανένα νόημα? Πρώτα απ' όλα ξεπερνάει τις δυνάμεις τους. Δεν θα φτάσουν με αυτόν τον τρόπο. Και πολλοί το κάνουν επί έτη. Κάνουν μερικά σκαλιά φέτος, μερικά του χρόνου, μερικά σε 3 χρόνια, μέχρι να φτάσουν τελικά. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν να κάνουν τίποτα με θρησκευτικότητα, αλλά με ένα πείσμα το οποίο βάλαμε και το οποίο απλώς μας καλλιεργεί κάποιες αδυναμίες και κάποια πάθη και κενά, τίποτε άλλο. Γι' αυτό πολύ προσοχή σε όλα αυτά. Δεν θέλω να γινόμαστε μόνο άνθρωποι του τύπου, μόνο όποτε μας λέει ο τάδε κληρικός να κάνετε αυτό, να κάνετε αυτό, να κάνετε εκείνο. Πρέπει να υπάρχει και κάποια ελευθερία εκφράσεως και τα λοιπά, αλλά οπωσδήποτε αυτό που εκδηλώνουμε πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτά που αισθανόμαστε. Γι' αυτό είπαμε ότι η ευσέβεια είναι η αρχή της αισθήσεως. Δεν μπορούν να χωριστούν αυτά. Δεν μπορούμε να εκδηλωθούμε πράγματα τα οποία είναι προσποιητά, τα οποία είναι ξένα, γιατί αλλιώς θα καταλήξουμε ακριβώς όπως αυτοί τους οποίους επέπληται ο Χριστός. Τον τελώνει.
εν τον Φαρισαίο. Ο τελώνης είναι σε μια άκρη και προσεύχεται. Ο Φαρισαίος καραγωτός να τον βλέπουν όλοι, κάνει τις μετάνοιες του και τις προσευχές του. Και ευτυχώς που δεν είμαι σαν τους άλλους. Ναι, είσαι χειρότερος από τους άλλους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ή αυτό που ακούμε και την Κυριακή της Τυρινής, που μας λέει για την νηστεία, αν μας νηστεύουμε μην φαινόμαστε κακομύριδες. Αυτή δεν είναι η θρησκοληψία, αυτή δεν είναι οι εκδηλώσεις αυτών των θεουσών και άλλων προβληματικών γυναικών. Δηλαδή πρέπει ο άλλος να καταλάβει ποιος είμαι εγώ, να φαίνεται η κακομοίρια μου, να φαίνεται στο ντύσιμο, να φαίνεται στον τρόπο πως κινούμε, να φαίνεται στον τρόπο πως κοιτάω και όλα αυτά. Και αυτό ρητά το κατηγορούν και ο Άγιος Νεκτάριος, λέει ένα προσποιητό αργό βάτισμα, δεν είναι κάτι γνήσιο, δεν είναι κάτι ιεροπρεπές. Φαίνεται, χτυπάει στα μάτια των άλλων ότι είναι ψεύτικο και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε και έτσι να εκδηλώνουμε ιδιαίτερα στον ιδιωτικό χώρο αυτά τα αισθήματά μας. Εκεί δεν θα μας ελέγχει κανένας, δεν θα σκανδαλίσουμε κανέναν και δεν θα απασχολήσουμε κανέναν και γι' αυτό συνήθως εκεί δεν το κάνουμε. Άρα τελικά γίνεται προς το θεαθήνε της ανθρώπης και όχι ως εκδήλωση αναγκαία της ψυχής και της καρδιάς μας. Ο μοναχός τις μετάνοιες δεν τις κάνει στο καθολικό, τις κάνει στο κελί του. Αυτό είναι το δίδαγμα όλο. Και όποιος νομίζει ότι πρέπει να τις κάνει μπροστά σε όλο τον κόσμο, πρέπει λίγο να ψαχτεί. Αυτά για σήμερα. Αν υπάρχουν κάποια, γιατί σίγουρα είναι οριακά σημεία τα οποία μπορούμε να τα δούμε, αυτό είναι κάτι που μπορεί από τη συζήτηση να βγει. Αυτό θα σχολιάσουμε το θέμα που οι πατρικοί στέλνουν για προσκύνημα στην Ελλάδα κάποια Άγια Λείψα. Θέλετε να με στείλετε στο παγοδρόμιο οπωσδήποτε, αλλιώς δεν θα με αφήσετε από εδώ. Είναι δύσκολο αυτό ερώτημα. Είναι αμφιβόλου γνησιότητας αυτά λείψα. Τώρα... Άλλα ναι, άλλα όχι. Το θέμα είναι ότι στο παρελθόν μέχρι και που τα πούλησαν μέσω ίντερνετ τα λείψανα για να έχουν κάποια έσοδα οι ναοί. Δηλαδή δεν έχουν ιδιαίτερη εκτίμηση, όχι τιμή, ούτε καν εκτίμηση για τα ιερά λείψανα. Και γι' αυτό πάλι μας κατηγορούν ότι εμείς προσκυνούμε κόκαλα. Από την άλλη όμως γίνεται και εμπόριο. Υπάρχουν πράγματι θησαυροί, ιδιαίτερα και στο Βατικανό και από χειρόγραφα σε άλλες βιβλιοθήκες και τα λοιπά, τα οποία έχουν μια μεγάλη και υλική και πνευματική αξία και αυτά τα εκμεταλλεύονται μέχρι σήμερα. Και αυτά είναι τα ιερά λείψανα που έρχονται κατά καιρούς εδώ και εκτίθονται προς προσκύνημα. Αλλά υπάρχει παράδοση και ξέρουμε πώς φτάσανε εκεί. Γιατί έχουν κλαπεί από την Κωνσταντινούπολη, από τα Μοιερά είχαν πάει να σώσουν τα λείψανα του Αγίου Νικολάου στο Μπάρι και από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τώρα αυτό που είναι στο Μπάρι είναι όντως ο Άγιος, γιατί ισχυρίζονται οι Ρώσοι ότι τεμαχίστηκε και τα περισσότερα έχουν εκείνη. Και αυτό που είχαμε και πέρσι πριν δύο χρόνια ένα προσκύνημα εδώ στα δυτικά μέρη της Αθήνας στο οποίο δεν φαινόταν τίποτα παρά μια αγερά λειψανοθήκη. Εκεί πράγματι όποιος έχει και εκφράσει την αμφισβήτησή του δεν μπορούμε να το κακολογήσουμε. Δηλαδή είναι δυνατόν να έχεις κάτι τέτοιο
και να μην έχεις τουλάχιστον ένα παραθυράκι να φαίνεται αυτό που έχει, να το έχεις αρμητικά κλειστό και να μας λες είναι τη τάδε Αγία στο Λείψανο. Από πού ως πού να το πιστέψω? Γιατί υπάρχει όντως αυτός ο κίνδυνος και γι' αυτό πρέπει να εξετάσει κανείς τι θέλει και γιατί πάει. Πάει γιατί το είπε η γειτόνισσα, θα πάω εγώ, θα έρθεις μαζί μου ή πήγα εγώ, έχει τόσο κόσμο, έλα και εσύ, ή πάει γιατί το αισθάνεται και το θέλει και βλαβείται αυτή την Αγία. Τότε και τον Τενεκέ να προσκυνήσει θα έχει όφελος. Υπάρχουν και άνθρωποι άλλοι, οι οποίοι είναι πιστοί, αλλά ακόμα και να προσκυνήσουν, δηλαδή, που λέει ο λόγος, δεν είναι κάτι που πολύ τους αγγίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πιο πολύ αισθάνονται μια εσωτερική, ας πούμε, μετάνοια, αλλά δεν αισθάνονται αυτή τη σχέση πολύ με την εικόνα, με το να, ξέρω εγώ, να πώς θα τους κατατάσσουν αυτούς τους ανθρώπους, τι είναι, τι υποκρύπτεται, κάποια αρρώστια σε αυτό το... Μπορεί να υποκρύπτεται κάποια τηλεία και εκεί. Δηλαδή να μην, να πάμε στο άλλο άκρο, να φοβόμαστε με αυτόν τον τρόπο να ομολογήσουμε τι είμαστε. Αν δεν συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή θα προσκυνήσουμε την εικόνα και τα λοιπά, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, με τις μετάνοιες, με το ένα το άλλο. Πρώτα απ' όλα δεν προσκυνούμε το ξύλο, προσκυνούμε το πρόσωπο το οποίο απεικονίσεται. Η σχέση αυτή με το πρόσωπο είναι άλλη, δεν περιορίζεται σε έναν άσπασμο. Απλώς ίσως πρέπει να προηγείται μια μικρή προσευχή, ας πούμε, για την ώρα ή ότι... ναι, άμα ξέρουμε θα πούμε το απολυτίκιο αυτού του Άγιου, θα πούμε Άγιε του Θεού, πρέσβε, υπερημών, κάτι, εντάξει. Γιατί εντάξει, δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος. Είναι ο Χριστός, η Παναγία, η Άγιος που απεικονίζεται. Και όπως τίποτε, αυτή η ευσέβεια που είπαμε, μεταβαίνει και εκεί. Να ρωτήσω ποιο Πάπα αγιοποίησε, ο Ιωάννης Παύλος ήταν προηγούμενος από αυτόν. Ο Ιωάννης Παύλος λέει ο προηγούμενος παραιτήθηκε, αυτός κάνει δημιουργεί πρόβλημα. Ο προηγούμενος από τον παραιτήθηκε. Γιατί εκεί τι γίνεται με την παραίτηση, χάνει την αγιότητα, χάνει το αλάθητο. Σύμφωνα με την δεύτερη Βατικάνη το έχει, όχι μόνο στο θρόνο. Εκεί πλέκουν οι ίδιοι το πράγμα. Όχι, αυτό ήταν ο προηγούμενος, ο Πολωνός. Ο Πολωνός. Ναι, ο Βοητήλα. Αυτόν τον ανακήρυξα Άγιο και είχαν εκεί, δηλαδή ως το πλέον πολύτιμο Λείψανο, ύφασμα με μια σταγόνα αίματος του. Αυτός που είχε δει το πόνο. Και εκείνος αγιοποίησε το Στέπινατς. Αγιοποίησε το Στέπινατς. Καλά, εντάξει, αυτά... Υπάρχει νομίζω και κάποια συγκεκριμένη εορτή μέσα στη χρονιά, στην κάθε χρονιά που πηγαίνουν και τον προσκυνούν σε κάποιο σημείο της γης. Πολύ πιθανό, δεν το ξέρω. Το Πάπα. Ναι. Έχει δημοσιευτεί βίντεο στο θέμα του. Μάλιστα. 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 Στη Γέρα Πατέρα, αυτό που τον βάζει μέσα στο Πάπα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που βάζει στη Γέρα, ακριβώς. Στη Γέρα. Ναι, ναι, ναι. Πάντως οι Ρωμαιοκαθολικοί τιμούν τους Αγίους. Πρωτεστάντες δεν έχουν Άγιους. Κοιτάξτε, Πρωτεστάντες δεν έχουν Άγιους. Πώς τους τιμούν? Με το να αναγράφονται στο ημερολόγιο το όνομά τους. Ως εκεί. Ούτε ονομαστική γιορτή δεν εορτάσουν. Έχει βγει τα γενέθλια, έχουν βγει σε αυτή τη θέση. Ούτε υπάρχει ακολουθία, ούτε τίποτα. Υπάρχει το κείμενο μόνο της Θείας Λειτουργίας. Αυτό έχουμε μονίμως. Δεν υπάρχει ακολουθία Αγίου. Είναι άγνωστο πράγμα. Γιατί δεν αρνούνται την ύπαρξη Αγίων όπως οι Προτεστάντες, αλλά όχι όλοι τους τιμούν. Να ευχαριστήσουμε.